στο Δημοτικό Σχολείο των Γόμφων. Απέναντι μας έχουμε τη Διευθύντρια του Σχολείου, την κυρία Κάτια Νικολαίδου, η οποία θα μας πει δύο λόγια για την σχολική εφημερίδα. Κυρία Νικολαίδου, να σας ευχαριστήσω καταρχήν που μας δεχτήκατε. Γεια σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς προέκυψε η όλη ιδέα, το όλο εγχείρημα στο να εκδώσετε μια σχολική εφημερίδα. Και από ό,τι βλέπω εδώ, έχω μπροστά μου το δεύτερο τεύχος αυτής. Πώς προέκυψε λοιπόν η ιδέα για να βγάλετε, να εκδώσετε αυτή την εφημερίδα? Το 2015 λοιπόν, ο κύριος Πάνος Δημήτρης, δάσκαλος τότε της 5ης-6ης Δημοτικού, είχε αυτή την ιδέα, τον στήριξα αμέσως εγώ. Τα θέματα κυρίως ήταν δουλεμένα μέσα από την 5η-6η τάξη. Αυτό είναι το πρώτο τεύχος, να θυμίσουμε λίγο στους θεατές. Το πρώτο τεύχος, η πρώτη εφημερίδα μας. Μας βοήθησε οικονομικά και ο Δήμος Πύλης, να θυμίσω, στην έκδοσή του. Και φέτος είμαστε στην μεγάλη και χαρούμενη αυτή η θέση, να δείξουμε το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας. Νομίζω ότι δεν έχει κυκλοφορήσει τέτοιο υλικό σε ελληνικό σχολείο, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Τι εννοείτε δηλαδή? Δηλαδή να υπάρχει σε αυτή τη μορφή την έντυπη, στο χαρτί του ηλουστρασιών, με αυτό το υλικό, το πλούσιο που θα το αναφέρουμε στη συνέχεια αυτό το υλικό, με τόσο καλή δουλειά, δεν νομίζω να έχει δημιουργηθεί από ελληνικό σχολείο δημόσιο τέτοια άλλη εφημερίδα. Και από ό,τι είδα, τα θέματα είναι πολλά, ενδιαφέροντα. Έχει 24 σελίδες, έτσι? Ναι. Στο δεύτερο τεύχος κάναμε μια προσπάθεια να απευθύνεται το περιοδικό προς όλες τις ηλικίες, δηλαδή να είναι ενδιαφέροντα τα θέματα και από τα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου και από το σε παιδιά να απευθύνεται του δημοτικού σχολείου, αλλά κάναμε και μια μεγάλη προσπάθεια να απευθύνεται και σε γονείς. Πριν να μας μιλήσετε λίγο για τα θέματα, θα ήθελα να μου πείτε πώς είδαν τα παιδιά την ιδέα και κατά πόσο ανταποκριθήκαν πάνω σε αυτό. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και μάλιστα στο πρώτο τεύχος λέω ότι ο σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο η μάθηση, ξέρει μέσα από τα βιβλία, αλλά τα παιδιά μαθαίνουν και μέσα από τη συνεργασία και μέσα από την επαφή του σχολείου με τους γονείς, με άλλους παράγοντες εξωσχολικούς. Πάρα πολύ χαρά λοιπόν, ευχαρίστηση προθυμία. Εδώ να μην ξεχάσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνεργάστηκαν για την έκδοση του δεύτερου τεύχους. Σε εσάς κύριε Γιώτα καταρχήν, στον κύριο Μαγκούτη τον μαθηματικό, στην κυρία Ζούλια Σαριώτη, γιατί μας βοήθησαν πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια την περσινή τη σχολική να βγει αυτό το υλικό και να αποτυπωθεί στην εφημερίδα τη σχολική μας. Έτσι λοιπόν το σχολείο στο δεύτερο τέχος ανοίχθηκε ακόμη περισσότερο προς την τοπική κοινωνία, συμπεριέλαβε τούτη τη φορά ζωγραφιές εργασίες και από σχολεία του Δήμου Πύλης γενικότερα, τα οποία αποτελούν και το εξώφυλλο της καινούργιας μας εφημερίδας, αλλά και το πώς φαντάζονται τον κόσμο βρίσκεται και στα δύο τελευταία φύλλα της εφημερίδας. Είναι εργασίες λοιπόν από παιδιά των σχολείων του Δήμου Πύλης. Διευρύθηκε λοιπόν το υλικό, διευρύθηκαν οι άνθρωποι που εργάζονται να βγει αυτό, άρα διευρύθηκε και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εφημερίδα μας. Και αυτό θέλαμε. Εν ολίγη τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαν τα παιδιά. Τα θέματα στην καινούργια μας εφημερίδα καταρχήν τη χαιρετίζουν και απευθύνουν ένα χαιρετισμό και ο Δήμαρχος Πύλης, ο κ. Μαράβας και ο κ. Κατσίβελος και ο τοπικός πρόεδρος της κοινότητας, αλλά και ο κύριος Απόστολος Παντέρας που ήταν πρώην Δήμαρχος Πινδέων. Έχουμε θέματα μαθηματικού ενδιαφέροντος, θέματα λαογραφικού ενδιαφέροντος, θέματα διακόσμησης. Έχουμε συνεργαστεί με ψυχολόγο, έχει θέμα που αφορά παιδαγωγικά, απευθύνεται στους γονείς, με συμβουλές προς τους γονείς. Θέματα μέσα από τις εκδηλώσεις και πού πήγε το σχολείο μας πέρσι, φαίνονται και αυτά μέσα. Τα παιδιά τα οποία εργάστηκαν έτσι για να βγει αυτό το φύλλο είναι από όλες τις τάξεις ή συγκεκριμένες τάξεις? Σχεδόν από όλες θα έλεγα.
με βάρος βέβαια με την 5η, 6η, την περσινή. Επίσης να αναφέρω και θέμα για το πώς να κάψουμε, να κόψουμε το τσιγάρο. Μας μιλάει εδώ ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο. Έχουμε επίσης ανέκδοτα, παζλ, σπαζοκεφαλιές. Η έκδοση... Παραμύθι παιδικό. Ναι. Η έκδοση της εφημερίδας σας είναι η εξαμηνιαία. Είναι λίγο δύσκολο να το κατορθώσουμε αυτό. Στόχος ήταν αυτός, αλλά τελικά θα γίνει χρονιαία. Ετήσια δηλαδή, έτσι. Ετήσια, ναι. Μάλιστα. Απαιτεί πολλή δουλειά και απαιτεί και πολλά χρήματα και είναι κάτι δύσκολο. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, ο τίτλος της εφημερίδας σας πώς προέκυψε, είναι το χαμόγελο του σχολείου μας. Το χαμόγελο του σχολείου μας, αυτό, σε αυτό μας βοήθησε όπως και σε πολλά, οφείλουμε να πούμε εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κρούπη, διευθυντή της εφημερίδας Διάλογος, μας βοήθησε πάρα πολύ. Το χαμόγελο του σχολείου μας λοιπόν προέκυψε από μια συνεργασία. Ήταν ο νονός δηλαδή. Μάλλον ο νονός, ναι. Και του λογότυπου της εφημερίδας. Η εφημερίδα σας, το δεύτερο φύλλο, είναι γεγονός. Ναι. Αυτή θα αρχίσει να πωλείται και ποια θα είναι τα σημεία πώλησης και ποιο το κόστος. Ναι, κοστίζει 2 ευρώ. Νομίζω αξίζει τα χρήματά της. Στους γόμους θα πωλείται στα 4 mini market. Στο βιβλιοπωλείο επίσης θα πωλείται της Πύλης, του κύριου Τηλιγάδα. Και στα Τρίκαλα θα πωλείται στο Μέλαθρο, το γυμναστήριο, αλλά και στο βιβλιοπωλείο του κυρίου Αλεξανδρίου. Μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν προκύψει κάποιο άλλο σημείο πώλησης. Μέχρι στιγμής εκεί. Και βέβαια και στο σχολείο μας, όπως θέλει να το πούμε. Τι φιλοδοξείτε μέσα από αυτό, από αυτήν την κίνησή σας, δηλαδή από την εφημερίδα σας? Καταρχήν τα ωφέλη που θα αποκομίσουν ήδη οι μαθητές μας. Τα ωφέλη, όπως είπα και πριν, του να μάθουν να συνεργάζονται. Να μην φοβούνται να λένε τις ιδέες τους, να μην φοβούνται να τις πραγματοποιήσουν αυτές τις ιδέες, το ωφέλη του να συνεργάζεται με το σχολείο και με ανθρώπους έξω από το καθαυτό σχολικό κτίριο, δηλαδή να βγει το σχολείο προς τα έξω. Και τι φιλοδοξούμε, να γίνει ένας θεσμός, δηλαδή να είναι κάτι το οποίο θα το περιμένει ο κόσμος, θα περιμένουν την έκδοσή του γύρω στα Χριστούγεννα κάθε χρόνο. Το πρώτο σας φύλλο αγκαλιάστηκε από τον κόσμο? Πάρα πολύ. Σχεδόν όλα τα φύλλα τα πουλήσαμε από το πρώτο τέχος. Αριθμός των οποίων, πόσο ήταν? Ήταν γύρω στα 1000. Ενώ τώρα, το δεύτερο? Το ίδιο πάλι και εδώ. Γύρω στα 1000 φύλλα. Πιστεύουμε να τα καταφέρουμε. Το τρίτο φύλλο σας πότε να το αναμένουμε? Βέβαια είναι πολύ νωρίς. Ήδη ξεκινάμε να βρίσκουμε τα θέματα. Να κατεβάζουμε ιδέες. Είμαστε σε αυτό το στάδιο ακόμα. Πιστεύω του χρόνου τέτοιο καιρό να έχουμε και το τρίτο τέχος. Πολύ ωραία. Τι να περιμένουμε τώρα από το Δημοτικό Σχολείο Γόμφων, από εδώ και πέρα, άλλες κινήσεις? Καταρχήν ετοιμάζεστε για τις γιορτές των Χριστουγέννων, έτσι? Ναι, έχουμε την εκδήλωση των Χριστουγέννων, στην οποία θα συμμετέχει το νηπιαγωγείο των Γόμφων και ναι. Η πρώτη με τη δευτέρα τάξη. Ένα επόμενο βήμα που πιστεύουμε ότι θα γίνει είναι να φέρουμε το πλανητάριο, ναι, όσο παράξενο και σας φαίνεται, θα φέρουμε το πλανητάριο της Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Σχολείο της Πύλης και θα πάμε να το επισκεφθούμε εκεί. Είναι μια πολύ σπουδαία κίνηση. Πότε περίπου? Έχουμε κλείσει ημερομηνία αρχές Φεβρουαρίου. Μαζί με κάποια άλλα σχολεία της γύρω περιοχής έχουμε συνεννοηθεί. Έχουμε οργώσει ένα κομμάτι της αυλής μας. Θα το κάνουμε κήπο. Έχουμε βρει και σπόρους. Θα το φυτέψουμε λοιπόν με τη βοήθεια γονιών και παιδιών. Είναι ένα καινούριο πείραμα αυτό, το φετινό. Δεν ξέρω τι θα προκύψει στη συνέχεια προς το Πάσχα και μετά. Πολύ ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ. Για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ. Και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Και καλές γιορτές. Με υγεία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εσείς.